Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Crankset. Σήμερα έχουμε ποδηλατικό unboxing. Έχω παραγγείλει κάποια πράγματα από το Bike24 και από το Hades Bikes. Πάμε να ανοίξουμε τα κουτιά και να δούμε τι έχω παραγγείλει. Θα ξεκινήσουμε με το τιμόνι της FAN. Αυτό δεν ήρθε σε κουτί, ήταν τυλιγμένο σε μπουρμπουλήθρες. Η FAN είναι μια πολύ καλή εταιρεία, με πάρα πολλά χρώματα, καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές. Αξίζει να τη δείτε όποιος ενδιαφέρεται να αλλάξει τιμόνι ή πετάλια. Ας ανοίξουμε το πρώτο μας κουτί. Ας ανοίξουμε αυτό που ήρθε από το Hades Bikes. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω ένα Scott Genius 940. Θέλω να το κάνω αναβάθμιστα φρένα. Έχω ένα πρόβλημα. Έχει μονοπίστονα φρένα. Δεν πιάνουν καθόλου. Όπως και τους δίσκους να αλλάξω. Και παρήγγειλα αυτά. Είναι τα τετραπίστωνα φρένα της Shimano, τα XT, με τα μεταλλικά τακάκια, γιατί τα μεταλλικά τακάκια μπορεί να βγάζουν κάποιο θόρυβο, αλλά είναι πιο... έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και έχουν καλύτερο φρενάρισμα. Δύο αντάπτορες για τις δισκόπλακες, γιατί θα αλλάξω, θα βάλω μεγαλύτερες δισκόπλακες. Για να δούμε τι έχει μέσα. Λατρεύω τις μανέτες. Αυτή είναι η μανέτα το πίσω φρένο. Μέσα έχει έναν αποστάτη για τα τακάκια, βίδες για να βιδωθεί το κάλιπερ και φυσικά το πανέμορφο κάλιπερ. Το NXT. Τα τακάκια που τη βλέπετε είναι με την ψύκτρα πάνω. Το άλλο δεν θα το ανοίξω γιατί δεν υπάρχει λόγο. Το ίδιο πράγμα θα είναι, απλά η μανέτα θα είναι η αριστερή για τον μπροστά. Ας ανοίξουμε και το δεύτερο κουτί. Και εδώ μέσα έχει κάποια πράγματα, τα οποία είναι μισά είναι από το Hades Bikes και τα άλλα μισά είναι από το Bike24. Λοιπόν, δισκόπλακες MT900, είναι η φρίζα, είναι η τεχνολογίας φρίζα, 2203 διάμετρο, γιατί είμαι και λίγο μοσχαράκι, τι λίγο πολύ είμαι. Είναι πανέμορφες αυτές οι δισκόπλακες. Δείτε τις. Έχουν 20% καλύτερη ψήξη σε σχέση με άλλες δισκόπλακες. Λοιπόν, έχουμε πάρει δύο τέτοιες. Χαρτιά. Φούσκι. Έχω πάρει το VC1 της Partool. Δεν είναι κάποιο τρελό εργαλείο. Ίσως σε βοηθάει να ξεβιδώσει πολύ εύκολα τη βαλβίδα από το λάστιχο για να βάλεις σε υγρό ή να αλλάξει βαλβίδα εάν χάνει αέρα. Έχω δύο πετάλια RFR, ένα κόκκινο και τα δύο είναι αλουμινένια. Αυτό είναι στα 326 γραμμάρια, αυτό είναι στα 437, είναι πιο βαρύ. Αυτό είναι πανάλαφρο. Γενικά τα RFR τα πετάλια είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Δεν θα δώσει 100 ευρώ για πετάλι το οποίο μπορεί να σου διαλυθεί. Παίρνεις αυτό, είναι flat και κάνεις τη δουλίτσα σου και να σε διαλυθεί δεν σε νοιάζει. Πολύ δύσκολα συγκεκριμένα για να διαλυθεί. Και μία μάσκα 100. Χρειάζεται η μασκούλα πάνω στο βουνό γιατί φεύγουν χώματα, πέτρες, κλαδιά. Αν δεν θες να βγάλεις τα μπιριμπιλωτά σου στα ματάκια, καλό είναι να φοράς μια προστασία στα μάτια σου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο giveaway. Ο πρώτος νικητής κερδίζει αυτό το τιμόνι της FAN. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει το κόκκινο πετάλι και ο τρίτος θα σημεί πετάλι. Τρία απλά βήματα. Εγγραφή στο κανάλι, like και κοινοποίηση στο συγκεκριμένο βίντεο και να κάνετε like στο Instagram, στο CrankSetGR και στο Hades Bikes. Απλά τα πράγματα. Καλή επιτυχία να έχετε όλοι σας και γενικά μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθουν πάρα πολλά giveaways ποδηλατικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.